διεύρυνση για να αναλάβουν οι νέες αυτοδιοικητικές αρχές έχει ξεκινήσει. Καταγράψαμε άλλωστε και μέσα από την εκπομπή Μπάμπη όλον αυτόν τον προεκλογικό παλμό πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Αν μη τι άλλο, τον καταγράψαμε. Αν μη τι άλλο, ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πρώτη-πρώτου λοιπόν αναλαμβάνουν νέες αυτοδιοικητικές αρχές και τι απαιτεί η αυτοδιοίκηση, απαιτεί γνώση, σχέδιο, ετοιμότητα, δράση και συμμετοχή. Αυτό αναφέρει και η ΠΕΔ Κρήτη στο κάλεσμα που έκανε για την διημερίδα η οποία πραγματοποιείται στο Ηράκλειο σήμερα και αύριο και αφορά φυσικά τους αιρετούς και αφορά την αυτοδιοίκηση για τη νέα αυτοδιοικητική περίοδο η οποία ξεκινά από την επόμενη χρονιά. Πάμε να συνδεθούμε με κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης εκεί που πραγματοποιείται η διημερίδα. Εκεί θα συναντήσουμε τον πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτη, τον κύριο Γιάννη Κουράκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε που αφήσατε για λίγο τις εργασίες της διημερίδας, γιατί ξέρουμε ότι είναι σε εξέλιξη και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Πολύπλευρες λοιπόν οι προκλήσεις για την αυτοδιοίκηση, σύνθετες οι προκλήσεις και πρέπει οι αυτοδιοικητικοί να γνωρίζουν που πατάνε, έτσι κύριε Κουράκη? Βέβαια. Απαιτείται, γιατί όπως είπατε κι εσείς, υπάρχουν σύνθετες προκλήσεις για την αυτοδιοίκηση και μεγάλες προκλήσεις για τη νέα περίοδο από το 2024 και μετά, που θα αναλάβουν πρώτη-πρώτη νέες δημοτικές αρχές. Και προφανώς χρειάζεται σχέδιο, όραμα, δράση και γνώση πάνω απ' όλα. Και αυτή τη γνώση θέλουμε σήμερα να τη μεταφέρουμε με αυτή τη διημερίδα σε όλες τις δημοτικές αρχές και μέσα από τη συζήτηση που ακολουθεί και τις ερωτήσεις, νομίζω έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα μέχρι τώρα. Μιλάμε για θεσμικά και οικονομικά ζητήματα, τα βασικά δηλαδή ζητήματα που θέλουν να γνωρίζουν οι τοπικές αυτοδιοικήσεις και οι τοπικές κοινωνίες. Και έτσι αναπτύσσεται αυτός ο διάλογος και σήμερα και αύριο, και νομίζω ότι θα έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Μια διημερίδα, κύριε Κουράκη, είπαμε, ενώνεται δυνάμεις και ΔΕ, ΠΕΔ Κρήτης και ΕΤΑ, έτσι? Και οι τρεις φορείς. Ναι. Mm-hmm. Με τους επιστημονικούς συνεργάτες. Mm-hmm. Μιλήσαμε και πολιτικά, αλλά μιλήσαμε και τεχνοκρατικά. Και μιλήσαμε και γιατί αυτοδιοίκηση θέλουμε. Έτσι, την αυτοδιοίκηση του μέλλοντος, με αρμοδιότητες, με πόρους και φυσικά και με υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Mm-hmm. Και ένα πάντοτε... το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσαμε. Ναι, σας ακούμε. Ναι. Και προφανώς νομίζω η νέα μεταρρύθμιση πρέπει να συμπεριλαμβάνει όχι μόνο τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκηση, το δεύτερο πρέπει να συμπεριλαμβάνει και το κράτος. Δηλαδή ουσιαστικά πρέπει να μεταφέρει κατ' επιταγή και του συντάγματος, το 102, αρμοδιότητες και πόρους προς τις τοπικές κοινωνίες για να μπορούν και με βάση την εγκύτητα και την επικουρικότητα οι τοπικές κοινωνίες να μπορούν να αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που τους αφορούν μόνες τους. Το αυτοδιοικητικό περιβάλλον, κύριε Κουράκη, με δεδομένο το ότι αλλάζουν διαρκώς τα δεδομένα, έρχονται ρυθμίσεις, έρχονται αλλαγές και μεταβολές που πολλές φορές εσάς τους αυτοδιοικητικούς σας φέρνουν έτσι λίγο προεκπλήξεων. Είναι εύκολο αυτό το αυτοδιοικητικό περιβάλλον όταν είναι τόσο ρευστό και μεταβαλλόμενο αρκετές φορές? Όχι, προφανώς συμφωνούμε όλοι ότι δεν πρέπει κανείς να ευνηδιάζεται και συμφωνούμε όλοι ότι απαιτείται και συνεργασία και συνένεση και διάλογος για να έρθουμε σε ένα τελικό αποτέλεσμα. Τώρα όμως, επειδή υπάρχουν, είναι οι ψηφισμένοι νόμοι και από πρώτης πρώτου θα ισχύουν οι νέοι νόμοι, υπάρχουν κάποιες αλλαγές στην αυτοδιοίκηση, όλα αυτά παρουσιάζονται σήμερα και νομίζω ότι και από την πορεία της συζήτησης μπορώ να αντιληφθώ ότι παρουσιάζουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και σαφέστατα είμαστε υπέρ όποιων αλλαγών γίνονται, να γίνονται χωρίς ευνηδιασμούς και με απόλυτη συνεννόηση και συνένεση. Και φυσικά διαβούλευση, διάλογο, αλλά όλα αυτά να φέρουν το αποτέλεσμα το οποίο επιθυμούν οι τοπικές κοινωνίες. Κύριε Κουράκη, κάποια στιγμή θα δούμε αυτό που ζητιέται και συζητιέται πολλά χρόνια, μια γενναία πραγματική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος, αλλά συνοδεία, όπως το είπατε και εσείς πριν, συνοδεία και των αντίστοιχων πόρων? Κοιτάξτε,
Έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις δομικές, δηλαδή και οι μεταρρυθμίσεις του Καποδίστρια και του Καλλικράτη ήταν δομικές. Μεταρρυθμίσεις, ελάχιστα πράγματα μπορεί κανείς να δει ακόμα προς αυτό. Τώρα εκείνο που εγώ τονίζω σε κάθε μου τοποθέτηση είναι ότι πρέπει να γίνει μια μεγάλη διοικητική μεταρρύθμιση η οποία θα έχει λειτουργικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή αυτό ακριβώς που εντοπίζετε κι εσείς. Αρμοδιότητες, πόρους, ανθρώπινους πόρους και χρηματικούς πόρους, παράλληλα να συνοδεύονται και με τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Εάν όλα αυτά δεν γίνουν, νομίζω ότι θα η τοπική αυτοδιοίκηση και με βάση τις νέες εξελίξεις που υπάρχουν θα υποχωρεί. Αρκεί να σας πω ότι υπάρχουν καλά παραδείγματα και στην Ευρώπη, στο περιβάλλον που κινούμαστε και εμείς, πάρα πολύ καλά παραδείγματα, αν κανείς πάρει ως παράδειγμα τις κάτω χώρες, όπου θέλω να σας πω, εκεί τα κράτη έχουν ένα επιτελικό χαρακτήρα, έχουν κρατήσει τις αρμοδιότητες που πρέπει, δηλαδή τα ζητήματα της ασφάλειας, της εξωτερικής πολιτικής και μια σειρά άλλα ζητήματα, και το 80% των πόρων, κατευθύνονται προς την αυτοδιοίκηση και το κράτος διαχειρίζεται μόνο το 20%. Ευελπιστούμε κι εμείς κάποια στιγμή, έτσι, μετά από διαβούλευση, διάλογο, συνεννόηση και εφόσον βέβαια και το απαιτούν και οι συνθήκες, τώρα είναι όριμες οι συνθήκες, να προχωρήσουμε κι εμείς σε αυτή την κατεύθυνση ως χώρα, ως Ελλάδα. Σε μια πραγματικά αυτοδιοίκηση, μια αυτοδιοίκηση η οποία θα έχει τον απόλυτο έλεγχο των πραγμάτων, τουλάχιστον στο βαθμό που θα της επιτρέπεται, κύριε Κουράκη, στο να παίρνει τέτοιες αποφάσεις που δεν είναι τα χέρια της δεμένα. Γιατί αν ένα παράπονο που ακούμε από τους αυτοδιοικητικούς είναι ότι πολλές φορές η γραφειοκρατία, οι νόμοι, οι δεσμεύσεις από το κεντρικό κράτος δεν μας αφήνουν να προχωρήσουμε ζητήματα τα οποία θέλουμε να προχωρήσουμε. Αυτό είναι αλήθεια και εκείνο που χρειάζεται. Ναι, με να τη σπάσουμε αυτά τα δεσμά της γραφειοκρατίας που κρατάνε, ας πούμε, και καθυλωμένες πολλές φορές στις τοπικές κοινωνίες και σε ζητήματα καθημερινότητας αλλά και σε ζητήματα ανάπτυξης. Και εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει, ναι, με να τα σπάσουμε, με απόλυτη όμως διαφάνεια να διαχειριζόμαστε και τους σπόρους και τα άλλα ζητήματα. Λοιπόν, συμφωνούμε ότι αυτά τα δεσμά πρέπει να σπάσουν και να υπάρχει η δέσμευση από όλους και η πρόβλεψη από το νομοθετικό πλαίσιο ότι όλα αυτά θα εξελίσσονται με απόλυτη διαφάνεια, κάτι το οποίο το απαιτούν και οι τοπικές κοινωνίες. Αλλά σας είπα ότι ιδού η Ρόδος θα το δούμε το επόμενο διάστημα και μόλις αναλάβουν και οι δημοτικές αρχές, και να επαναλάβω ότι αυτό απαιτεί σχέδιο, όραμα, δράση προφανώς για να μπορεί να υπάρξει και επιτυχία, και χρειάζεται και επεξεργασία ενός θεσμικού πλαισίου. Απαραίτητα χρειάζεται και να διεκδικηθεί από την κυβέρνηση, και εδώ πρέπει το κεντρικό κράτος και η Βουλή των Ελλήνων να νομοθετήσουν ώστε να επιτύχουμε όλα αυτά τα οποία προηγουμένως είπαμε. Κύριε Κουράκη, ένας βασικός θεματικός άξονας της διημερίδας είναι και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, έτσι, γιατί για τα επόμενα χρόνια. Οι Δήμοι εδώ, οι αυτοδιοικητικοί στην Κρήτη, είναι πανέτοιμοι για τις προκλήσεις που βάζουν για την αξιοποίηση των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης. Κοιτάξτε, είναι πανέτοιμοι, αλλά για να υλοποιηθεί και να απορροφηθούν οι πόροι, απαιτείται και ένα ανθρώπινο στελεχειακό δυναμικό που θα μπορεί να υποστηρίξει όλα αυτά. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν ακόμα και σε επίπεδο μελετών ή όποια τεχνική βοήθεια υπάρχει που μπορεί κανείς μέσω των προγραμμάτων να πάρει. Υπάρχει μια τέτοια γραφειοκρατία ή όπως εξελίσσονται τα πράγματα που δεν βοηθά καθόλου. Εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει είναι στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης με ανθρώπινους πόρους, με τεχνική βοήθεια για να μπορέσουν να γίνουν τα προηγούμενα. Δηλαδή να απορροφηθούν οι πόροι, να πάμε σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα ωφεληθούν οι τοπικές κοινωνίες που τόσο πολύ το έχουν ανάγκη. Εδώ βεβαίως, κύριε Κουράκη, το μεγάλο πρόβλημα το έχουν οι μικρότεροι Δήμοι, έτσι, και εδώ στην Κρήτη όπως και στην υπόλοιπη χώρα, για την αξιοποίηση των πόρων. Φυσικά, γι' αυτό σας είπα ότι και από τα προγράμματα της τεχνικής βοήθειας πρέπει να γίνουν πιο απλά, να μπορούν να φέρουν ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να στελεχωθεί και η ΕΤΑ που μπορεί να υποστηρίξει τους Δήμους καλύτερα με τεχνική υπηρεσίες, και είναι ένα από τα θέματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα. Το βλέπετε ότι η υποστελέχωση υπάρχει παντού. Το βλέπετε ότι υπάρχει μια καθίδηση των πραγμάτων. Δεν προχωρούν πολλά πράγματα. Δηλαδή, ενώ αυτά τα χρόνια που περάσαμε τις κρίσεις απέδειξε ότι ο δημόσιος χώρος και η τοπική αυτοδιοίκηση μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά στους πολίτες, στην κοινωνία, στη χώρα. Άρα λοιπόν αυτό δεν πρέπει να το
αφομοιώνομαι ή να το μηδενίζουμε. Πρέπει να το στηρίξουμε για να προχωρήσει πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν δράσεις που δεν μπορεί να ασκηθούν από τον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να ασκηθούν από το δημόσιο χώρο και την τοπική αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να γίνουν όλα αυτά που είπαμε. Σας ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο που μας αφιερώσατε, κύριε Κουράκη, γιατί ξέρω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε και να επιστρέψετε στις εργασίες. Να πούμε ότι θα συνεχιστούν και αύριο και φυσικά να ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας και εδώ στο πλατό της εκπομπής για να κάνουμε και μια αναλυτική συζήτηση λοιπόν για το σήμερα και πολύ περισσότερο για το αύριο της αυτοδιοίκησης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ για τον χρόνο που μας δώσατε να ενημερώσουμε και την κοινωνία. Σας ευχαριστούμε.